Ο YouTuber, μ***. Είσαι ο κριτικός. Ναι, είμαι. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Γεια σας. Καλά. Γεια, πολύ μου σας ακούω. Είναι απίστευτο, πώς την πήρατε. Που λέμε το πιστεύω. Σοκαριστικές. Λίγο. Σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας του καναλιού μας Tactical System Get Ready στο YouTube. Ναι! Καταφέραμε να κλείσουμε ένα ολόκληρο χρόνο, μου φαίνεται κυριολεκτικά σαν χθες που ξεκινήσαμε το πρώτο βίντεο, το οποίο αν θυμάμαι καλά ήταν το πώς να κερδίζεις ένα καυγά στο δρόμο. Πώς να κερδίζεις ένα πραγματικό καυγά στο δρόμο. Αυτό ήταν νομίζω το νούμερο ένα βίντεο που κάναμε. Το αγαπήσατε πάρα πολύ, το αγκαλιάσατε πάρα πολύ και από τότε μέσα σε ένα έτος φτάσαμε όλοι μαζί τους 50.000. Ένα καταπληκτικό νούμερο νομίζω για ένα καινούριο κανάλι με φρέσκο περιεχόμενο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε πάντα θέματα τα οποία είναι πρωτότυπα που κανένας άλλος δεν έχει γυρίσει ποτέ και σας πληροφορώ ότι τουλάχιστον το 60-70 μπορεί και 80% των βίντεο που έχουμε γυρίσει έως σήμερα είναι μοναδικά βίντεο που δεν υπάρχουν γενικότερα στο YouTube σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι όχι μόνο στην Ελλάδα νούμερο 1, στον κόσμο βίντεο που δεν έχουν ξαναγυριστεί ποτέ, είναι τα πρώτα βίντεο. Αυτό είναι δύσκολο για μας γιατί είναι εύκολο να κοιτάς τα βίντεο κάποιου άλλου και να τα αντιγράφεις και να λες «Α, ωραίο αυτό το βίντεο που έκανε, θα κάνω κάτι παρόμοιο». Όταν όμως αυτό που κάνεις είναι μοναδικό και όλο το περιεχόμενό σου είναι πρωτότυπο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτή η κύρια δουλειά μου, δεν είμαι YouTuber, είμαι εκπαιδευτής μάχης και ασφάλειας δρόμου. Επομένως, ο χρόνος μου είναι πολύ ελάχιστος για να μπορώ να βρίσκω τόσες πολλές ώρες διαθέσιμες και να κάνω τα βίντεο, όμως η αγάπη σας και η αναγνωρισιμότητα που δώσατε στο κανάλι και έτσι όπως έχετε αγκαλιάσει όλο αυτό το εγχείρημά μας, είναι που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω. Πολλές φορές έχω σκεφτεί και έχω πει κουράζομαι, δεν μπορώ άλλο, θα κάνω ένα βίντεο ας πούμε το δίμηνο πλέον, κουράστηκα και το μόνο που έχω να κάνω είναι να ρίξω μια ματιά στα σχόλιά σας, στα μηνύματά σας που μου στέλνετε στο Instagram, στο Facebook και κατευθείαν σταματάω και λέω okay, φεύγω, πάω για γύρισμα. Και κατευθείαν σας παρουσιάζω το επόμενο θέμα, το επόμενο βίντεο και κάθε φορά συνεχίζουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτό ένα ολόκληρο χρόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε να γίνουμε 50.000. Θυμάμαι τη μέρα που ήμασταν 2-3 και φτάσαμε τώρα τους 50.000. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να μπορέσουμε να το γιορτάσουμε, σας έταξα κάτι. Ζήτησα στο Instagram να μου στείλετε τα τηλέφωνά σας για να μπορέσω να καλέσω κάποιους από εσάς και να μιλήσουμε εδώ μπροστά στην κάμερα, live, και να πούμε δύο λόγια για το κανάλι, έτσι ώστε να γνωριστούμε. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες μου στείλατε 252 τηλέφωνα. 252! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Εγώ σκεφτόμουν και έλεγα τώρα θα πάρω 10 τηλέφωνα, 20-30, εκεί το πολύ. Δεν περίμενα τέτοιο αριθμό, ήταν εκπληκτικό. Δυστυχώς όμως στεναχωρέθηκα διότι δεν μπορώ να σας καλέσω όλους. Μακάρι να μπορούσα να σας καλέσω όλους. Έτσι λοιπόν, κάπως στην τύχη ας το πούμε, επέλεξα κάποια τηλέφωνα, τα έχω καταγράψει. Θα ξεκινήσω να παίρνω με τη σειρά, ελπίζω να πάρω και εσένα που το βλέπεις τώρα, αν όχι δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, εγώ είδα το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που μου έστειλες, ίσως μας δοθεί ευκαιρία μία άλλη φορά να κάνουμε κάτι παρόμοιο και να μιλήσουμε μία άλλη φορά, να μας δοθεί ευκαιρία ή και από κοντά ή και πάλι έτσι στην κάμερα, σε βίντεο. Πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια να δω τις αντιδράσεις σας. Θέλω να δω αν θα αναγνωρίσετε τη φωνή μου και θέλω να δω τι κουβέντα θα κάνουμε. Ανυπομονώ. Ξεκινάμε με το πρώτο νούμερο. Γεια σου ρε υπέροχε μάγε. Τι κάνεις? Ναι. Με κατάλαβες ποιος είμαι? Γεια σου Αντώνη, όσο την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε μείνετε ασφαλείς. Ποιος είναι? Καλά εσύ. Ονομάζομαι Μανώλης Κριτικός και πήρα τηλέφωνο ένα παιδί που μου έδωσε τηλέφωνο να τον πάρω.
Καλά πήρα, έτσι. Ναι, μια χαρά. Πώς είναι το όνομά σου? Απόστολος. Γεια σου ρε εσύ Απόστολε. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Κι εγώ. Καλησπέρα. Δεν ξέρω το όνομά σου. Δεν ξέρω αν με γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωστή φωνή, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εσύ μου έστειλες το τηλέφωνο σου. Αν σου θυμίζω κάτι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Με χαρά. Ο Μανώλης ο κριτικός είμαι λοιπόν, να σου συστηθώ. Κατάλαβα. Καλά είσαι, πώς είναι το όνομά σου? Γρηγόρης. Γιώργο με λένε. Δημήτρης. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ο Αντώνης? Ναι, ο ίδιος. Γεια σου Αντώνη, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Κι εγώ. Κατάλαβες ποιος είμαι? Ναι. Πώς το κατάλαβες αμέσως βρε Αντώνη? Από τη φωνή. Λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο κριτικός ο Μανώλης. Α, ο Τιτρέτ, μάλιστα. Σωστά, πώς σε λένε? Με λένε Βασίλη. Τι κάνουμε όλα καλά? Είσαι ο κριτικός? Ναι, είμαι. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Σε δεν κατάλαβα ποιος είσαι. Το ξέρω. Σηκώνω, λέω, τι να αυτό, φάρσα με πήρανε. Σηκώνω, λέω, παρακαλώ. Που λέμε δεν το πιστεύω. Τώρα μου ήρθε η αναλαμπή όταν κοίτασα στο YouTube και το θυμήθηκα. Πώς είναι το όνομά σου? Μινάς λέγομαι. Γεια σου Μινά. Κάτσε να δω αν πήρα σωστά. Είμαι ο Μανώλης ο κριτικός. Πήρα σωστά? Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Μανώλης ο κριτικός. Ωχ, ο YouTuber. Μη βρίζεις το βίντεο, ρε. Είμαι στο βίντεο. Ναι, είσαι στο βίντεο. Α, τι είσαι? Ο Μανώλης κριτικός. Πώς σε λένε? Ρωμαίο. Γεια σου, Ρωμαίο. Είσαι με φίλο σου? Ναι. Ο φίλος σου με ξέρει? Με ξέρει ο φίλος σου? Ο Μανώλης κριτικό τον ξέρει. Ο YouTuber. Ναι, γιατί. Αυτός είναι. Γεια σου, καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Μια χαρά. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πού είσαστε, πού μένετε? Στο Βαράνο. Πού? Κατερίνη. Α, Κατερίνη, οκ. Okay. Φάσο. Α, μια χαρά. Έχει να φύναμε εδώ. Από Θήβα είμαι. Στα Γρεβενά πήρατε. Γρεβενά. Εγώ σε εισαδό δεν κάνεις αμένα. Στη Βέρεια, Βέρεια Μαθίας. Α, Βέρεια Μαθίας, μια χαρά. Από Αθήνα. Από Αγγλία. Α, από Αγγλία, μπράβο. Μια χαρά. Θεσσαλονίκη μένω αυτή τη στιγμή. Από Ενόφυτα. Από πού? Από Ενόφυτα. Ενόφυτα, άκουσα τη Ρόπιτα και λέω τι μου λέει τώρα. Εγώ από Αθήνα. Α, οκ. Okay. Καταγωγική από Ζαγοροχώρια. Προσέρες. Α. Εκεί πέρα νέο κάπου ξερό χωριό είναι. Α, βόρεια, μια χαρά. Μένω στο Πορτοράφτη. Αχα. Ξέρετε που είναι, έτσι. Ναι. Ναι. Χαίρομαι που κάθε τηλέφωνο που παίρνω μου λένε σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Χαίρομαι που μας βλέπουν από παντού. Έχεις κάποιο βίντεο που είναι το αγαπημένο σου? Το αγαπημένο μου βίντεο ήταν αυτό που κρατάγατε το κλειδί που έσπαγε τζάμι, αυτοκίνητο. Το μπρελόκ. Ναι, το μπρελόκ. Και τα παπούτσια το rescue που me. Του κάνατε. Ναι. Και τα παπούτσια αυτά τα σκληρά. Τα εργασία αυτά, πώς λέγονται, τα παπούτσια ασφαλείας. Ναι, που τα βαράγατε και με το σφυρί, νομίζω δεν παθαίνετε τίποτα και κάτι άλλο ρίχνετε πάνω. Ναι. Εκείνο που έκανε συνέντευξη με άλλους και τους ρωτήσε για το bullying. Το αγαπημένο μου βίντεο είναι αυτό που έχεις κάνει με τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχεις στην παραλία. Το πιο αγαπημένο μου βίντεο είναι ότι έχει βράσει. Μ' αρέσει να βλέπω να σας τσιμπάνε μέλησες και στίγκες. Μ' αρέσει να πατάτε τα καρδιά, να περιμένω να πονέσετε και να μην πονάτε. Τα έχω δει όλα τα βίντεο, τελώς όλα. 2-3 φορές το καθένα μιλάμε. Έχεις κάποιο αγαπημένο βίντεο που σου άρεσε πολύ? Μου άρεσε πιο πολύ αυτό που με τις πώς να απεγκλωβιστείς από αυτοκίνητα. Αχα. Μου άρεσε πολύ. Αχα. Αυτό. Τα βλέπω συνέχεια μιλάμε. Τα βλέπω από μέσα με YouTube. Αυτό που... εντάξει, με τα κάλατα αυτό. Συγγνώ, εκείνο. Το tactical pen. Tactical
κρατάνε σωστά στα πεδέστια. Που δεν ακολούθησε κάποιο σημείο λασπόδη με άμβλο. Α, δηλαδή, το αυτοκίνητο. Με το αμάξι, ναι. Ναι. Και κάποια άλλα πράγματα και επιβίωση που έχει βάλει διάφορα και διακοπές στο λαπόσμα, δηλαδή ήταν ένα ωραίο βίντεο και αυτό. Ναι, προσπαθώ να κάνουμε όσο πιο πρωτότυπα γίνεται, να μην υπάρχουν αλλού. Αυτό το στρατό, τελευταίο. Νομίζω το πιο ωραίο είναι οι τρόποι για να, να μην σου να προβλέξεις τα πράγματα σου που έχεις την τσάντα. Α, με την τσάντα, ε. Αυτό που σπάγατε τα τζάμια που δεν βλέπαν κάτι. Α, χαίρομαι γιατί όσα τηλέφωνα έχω πάρει, ο καθένας μου λέει άλλο βίντεο ότι είναι αγαπημένο του, άρα είναι καλό αυτό. Ξέρεις ότι κλείνουμε ένα χρόνο σήμερα? Ναι. Κλείνουμε ένα ολόκληρο χρόνο και γίναμε 50.000, εσύ Γρηγόρη. Μαζευτήκαμε. Πραγματικά είναι υπέροχο, επειδή είναι εξαιρετικό το περιεχόμενο και εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Έχεις κάποιο βίντεο που να μη σου άρεσε καθόλου? Εντάξει, κοίτα, κατά κύριο λόγο όλα μου αρέσουν. Α, μια χαρά. Τα έχεις παρακολουθήσει όλα δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Έχεις κάποιο βίντεο που δεν σου άρεσε καθόλου? Όχι, μου φαίνονται τα βίντεο σου, φαίνεται χρήσιμα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να πω κάτι στο μυαλό και να το αντιμετωπίσω, να σκεφτώ κάτι που να είδα από το βίντεο σου και να μπορώ να το αντιμετωπίσω έτσι. Γενικά όλα είναι χρήσιμα, δεν έχω κάτι παράπονο. Τέλεια. Όχι, όχι, όλα μου αρέσουν. Όχι, δεν, όλα μου αρέσουν. Σου αρέσουν όλα? Όχι, όχι. Εντάξει, αυτό με ευχαριστεί εμένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ωραία, χαίρομαι. Έχεις κάποια ιδέα για κάποιο βίντεο που θες να δεις να κάνουμε? Κοίτα, καλό είναι να κάνεις έτσι μικρά μαθήματα. Mm-hmm. Να πάρουμε διάφορες τεχνικές, ας πούμε. Κάποιο που να είναι, πώς το πω, με life hacks. Δηλαδή, με διάφορα trick που μπορεί να κάνεις με αντικείμενα που βρίσκεις γύρω σου. Α, οκ. Ναι, οκ, καλή ιδέα. Θα κάνουμε και τέτοια, με. Υπάρχουν πολλά που θα γίνουν στο κανάλι τώρα, απλά τα φυλάω έκπληξη από Σεπτέμβρη. Θέλω να δω κι άλλο βίντεο με πώς να αντιμετωπίζουμε κάποιους που σου κάνουν επιθέσεις στον δρόμο, δηλαδή πώς να τους αντιμετωπίζεις. Παρόμοιο όχι, αλλά μου έλειπε φέτος το καλοκαίρι ένα βίντεο, ναι, σε περίπτωση κάποιων απρόσμενων καιρικών συνδικών με στη θάλασσα στο καράβι. Ναι. Για τον πανικό και τον δρόμο και το σκηνικά κατετάκι που θα μπορούσα να είχα μαζί μου για να με βοηθήσει, κάποιο φακό αδιάβροχο, δηλαδή που πέσαμε στη θάλασσα. Τίποτα τέτοιο σκεφτόμουν την ώρα που ήμουν στο καράβι. Μάλλον κάποιος βάτει τα καράβια, υποθέτω. Όχι, αλλά όταν κάθεσαι πολλές ώρες στα καράβια, σκέφτεσαι το μανάλι του κριτικού να σου δίνει συμβουλές. Τη στολή μου κάποιες συμβουλές. Α, κατάλαβα. Δεν μου λες, ερώτηση. Άμα πάρω ένα από αυτά τα βραχιολάγια και τα διάφορα τέτοια που είναι για την αυτεία, πώς μπορώ να το δοκιμάσω για να δω αν θα δουλεύει? Σου προτείνω ένα ταξιδάκι στο Πήλιο με πούλμαν ή ένα πολύ ωραίο ταξίδι χειμώνα με κάνα μπλουστά. Με 11 μποφόρ, ε. Και 8-9 καλά είναι, αλλά να το φοράει άλλος, γιατί εσύ είσαι μαθημένος. Εντάξει, βασικά θα φροντίσω μόλις γίνει το επόμενο Αρμαγεδόν πάλι με ζορμπάδες και γαρμπίδες και τέτοια. Τέλεια. Θα πάω να μπω στο καράβι με βραχιολάκια, θα γεμίσω βραχιολάκια, θα δοκιμάζω. Τέλεια. Θα μοιράσω και σε όλο το καράβι για να κάνουμε και διαγωνισμό. Challenge. Ποιος θα ξεράσει πρώτος, χάνει. Και όποιος δεν ξεράσει, κερδίζει βραχελάκι. Και εγώ πάρα πολύ εσάς που με πήρατε τηλέφωνο και δεν το περίμενα και χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τίποτα, γεια σας. Γεια χαρά. Πλακάκι, τη διασκέδασα.